Χαιρετώ. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το νέο μου βιβλίο «Σχέσεις, το κάλλος της δημιουργίας». Ένα απόσπασμα που αφορά τη γυναίκα, γιατί πραγματικά είναι πολύ άσχημο να βλέπεις γυναικεία φύλλα να κυκλοφορούν, αλλά να μην εκπέμπουν γυναίκες. Ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν. Σε παγιδεύουν πανέμορφοι γυνοί για να μην υποκλίνονται στο πέρασμά σου. Δες την καθαρή εικόνα. Υποστήριξε το φίλο σου σοφά, όχι μάγκικα, αλλά με φία. Όχι θυμωμένα, αλλά οργισμένα. Ούτε θύμα, ούτε θήτης. Αγέροχη, μητέρα, αδελφή, φίλη, κόρη και γιαγιά. Γίνε το πρότυπο, το αρχαιοελληνικό άγαλμα, με κρυμμένο το αμάλγαμα. Ένα σιδεράργυρος που θα ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των καταστάσεων. Όμορφη δημιουργία, μη χαλάς το κάλλος που σου έχει προσφερθεί με τόση γενναιόδωρια. Οι πράξεις σου πρέπει να ευωδιάζουν τη μία τριαντάφυλλο, την άλλη στοργικό τσάι του βουνού. Δεν σου ταιριάζει να μετράς και να υπολογίζεις τα δίνω. Δεν ταιριάζει σε μια τέτοια ομορφιά να βάζεις άσχημες συμπεριφορές ιδιοτέλειας. Αυτό θα σε κάνει εμπόρευμα. Θα μου πεις, τι μου λες τώρα, θες να είμαι το κοροϊδάκι? Όχι. Θέλω να είσαι η γυναίκα που θα ήθελες για το γιο σου, για τον αδερφό σου, για τον πατέρα σου. Καταλαβαίνεις? Θαυμάζεις τον εαυτό σου. Θαυμάζεις την ποιότητα που σε περιβάλλει ή δεν καταλαβαίνεις την έννοια της ποιότητας? Η ποιότητα αποκαλύπτεται πρώτα από το βλέμμα σου. Αυτό που τραβάει την προσοχή σου. Θα ξαφνιαστείς αν παρατηρήσεις πού κοιτάς και γιατί. Επιπλέον, αν συνεχίσεις να παρατηρείς τις υπόλοιπες γυναίκες, θα κατανοήσεις απόλυτα την ποιότητα στην αυθόρμητη έλξη του βλέμματος. Δεν ψάχνουμε το καλό ή το κακό, ψάχνουμε τι είναι ποιοτικό που θα σου προσφέρει εξέλιξη πραγματική. Μία καθαρή άνοδο, βασισμένη στα περιεχόμενά σου. Γυναίκα, ας ευωδιάζεις γυναίκα. Ευχαριστώ. Χαίρετο.